κύριε Γενικέ, υποβάλλω κι εγώ τους όρους. Δηλαδή, αρεδιά σου. Τόσο καιρό που ήμουν ασεμνός και πειθαρχικός, την κατάλαβα. Και λέμε και πολλά, και λέμε και πολλά. Λοιπόν, καθίστε. Για άκουσε να σου κάνεις. Όρος πρώτος. Αυτό το βρε Γρηγόρη ζών κόβεται. Ο πρώτος όρος δεκτός. Κόβουμε το Γρηγόρη και κρατάμε το ζών. Δεύτερος όρος. Τα ντοσιέ από εδώ και μπρος θα πρέπει να είναι όλα άσπρα. Λευκά, άγνα. Αγγελικά. Αυτή είναι η όρη σου. Όχι. Υπάρχει άλλος ένας. Νόστιμη είναι. Με 5-6 χαστούκια τη βδομάδα θα στρώσει. Χαστούκια? Να με ξαναδείρεις, θέλεις. Όχι. Να σας παντρευτώ. Τι? Ναι. Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου. Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι. Πώς με είπατε? Τσόλι. Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι. Πάνω σε εγώ δεν επιμένω. Αν θέλετε σκεφτείτε το με την ησυχία σας και το βράδυ περνάω από το σπίτι σας και παίρνω την απάντηση. Τώρα μένα θα μου επιτρέψετε, πρέπει να πάω. Πάω. Πάω, 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 πάω. Αλλά εγώ αυτό το χαστούκι δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Θα μου το πληρώσει εμένα πολύ. Μπαμπά, θα τον πάρω. Τι θα κάνεις? Θα τον πάρω, πώς έτσι, θα τον εκδικηθώ από μακριά. Θα τον πάρω και θα του ψήσω το ψάρι στα χείλια. Βρε Τζούλια, μπας και σ' αρέσει στα αλήθεια. Πρόσεξε γιατί μου το έχεις ξαναρωτήσει αυτό. Σου είπα όχι, όχι, όχι. Το χαστούκι που φαγαγώ δεν είναι δυνατό να τα αφήσω να περάσει έτσι. Για να το πάρεις έτσι για ένα χαστούκι. Όλους τους γάμους στη ζωή μου τους έχω δει από έρωτα, συμφέρον, συνοικέσιο. Αλλά γάμα από χαστούκι πρώτη φορά βλέπω. Τι κάνεις εκεί? Το λαχταράω. Ποιο? Το Γρηγόρη. Από τώρα? Προπονούμε. Έλα, άστησε να είσαι τώρα, θα αφήσω εγώ να πάρεις αυτόν. Από κάτι άλλους με τριγυρίζουν είναι πολύ καλύτερος. Άλλωστε είναι άντρας και το έδειξε. Τι άντρας, εσύ τον έλεγε Σπίνο. Εσπίνος αρσενικός. Αυτός είναι. Είχα μια ανησυχία. Κάτσε, παιδί. Τι να καθίσω, αντί να τα πούμε στο πόδι, να τελειώνουμε. Μπαμπά, δεν λες καλησπέρα στον Γρηγόρη. Σπέρα. Σπέρα. Δεν μου λες, παιδί μου, θα πάρεις τίποτα? Όχι, δεν θα πάρω. Βάλε κάτι λίγο. Ο πατέρας μου και εγώ μελετήσαμε και τον τρίτο σου όρο. Η απάντησή μας θα σε παραξενέψει, βέβαια, λιγάκι. Καθόλου. Δεν δέχεστε να με παντρευτείτε. Αντίθετα, δέχομαι. Πώς είπατε? Γρηγόρη, δεχόμαστε να σε παντρευτούμε. Δηλαδή μου κάνετε την τιμή να ζητήσετε το χέρι μου? Μάλιστα, σου κάνουμε την τιμή να ζητήσουμε το χέρι σου. Δε σφάξα, ναι. Τι? Τι? Να πάρω εγώ εσάς? Ναι. Πριτς. Πριτς μου λέει. Εν πριτς βέβαια, είναι δυνατόν ποτέ εγώ να πάρω εσάς? Όχι, πέστε μου κύριε Γενική, είναι δυνατόν να πάρω εγώ αυτήν? Γιατί ρε Γρηγόρη, καλό είναι το κορίτσι. Όχι κύριε Γενική, όχι να την ξεφορτωθείτε εσείς και να την φορτωθώ εγώ. Και όρος που έδεσε. Δεν είμαι τόσο εκβιαστής. Έκανα κι εγώ ένα αστείο, μια πλάκα. Πλάκα? Ναι, τόσο καιρό είμαι το κοροϊδάκι σας. Ας κοροϊδέψω κι εγώ μια φορά. Με κοροϊδέψεις? Σας το συγγνώμη, άλλωστε δεν μου κάνει. Όχι, να μου τη βγάλεις και σκάρτη τώρα. Δεν σου κάνω, Δεν μου κάνει. Να λοιπόν. Κύριε και αυτή μ' αγαπάει. Παλιάζω με την ποτένια, λέει με. Ού, με λατρεύει, με λατρεύει και δεν πιστεύω. Φύγε ρε για θα σου σπάσω την κεφάλα. Κύριε Γενική, αυτή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Δεν με θέλεις, Σου πέφτω λίγη, Μην φωνάζετε ρε παιδιά. Ποιος φωνάζει, εγώ φωνάζω, αυτή φωνάζει. Αυτή φωνάζει, μη φωνάζει, δεν ακούτε την πόρτα, το κουδούνι. Ωραία, πήγαινε άνοιξτε, τι καθίσαμε εδώ. Μη φωνάζει, σε παρακαλώ. Άντε ρε μπαμπά, σε μας τώρα να μαλώσουμε με την ησυχία μας. Μαλώσουμε με την ησυχία μας, βέβαια. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Καλησπέρα, Τέλη. Πολλές είναι αυτές που ακούγονται έξω. Να, τα παιδιά μαλώνουν. Ποιος μαλώνει? Η Τζούλη.